Οπότε μπήκες μέσα το 2008. 9. Φεβράριο. Το Φεβράριο του 9. 9. Δύο ερωτήσεις. Τότε που ήταν εποχή που μπέμπαινες, παρατηρούσες τι γινόταν, μάθαινες τι γινόταν για σένα έξω. Μαθαίναμε τι γινόταν όλοι. Ήσουν μέσα, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά δεν μπορείς να το νιώσεις αν δεν το βιώνεις. Σε ενδιέφερε όλος ο ντόρο, γιατί ξεσήκωσες έναν πολύ μεγάλο ντόρο. Δηλαδή έγινε θέμα. Πρωτοσέλιδη, είδηση, εξώφυλλο, παντού. Ναι, είναι θέμα και στο εξωτερικό. Σε βάρινε. Ή σκεφτόσουν εκείνη τη στιγμή τι θα κάνεις τα πρακτικά, πώς θα το ξεπεράσεις, ποια θα είναι η ποινή που θα βρεις δικηγόρο, τέτοια πράγματα. Νομίζω και όλα λιγότερο. Συμβαίνουν παράλληλα. Όλα συμβαίνουν παράλληλα εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Είναι ένας βομβαρδισμός αυτό που συμβαίνει τόσο στην ψυχή όσο και στο μυαλό. Εγώ ένιωσα πάρα πολύ άσχημα για την εμπιστοσύνη που κατακρεούργησα ουσιαστικά με αυτό το μπλέξιμο των ανθρώπων που ήταν κοντά μου. Που ήταν επιφανείς άνθρωποι, άνθρωποι που με εμπιστεύτηκαν, άνθρωποι που ετοιμάζαμε να κάνουμε διάφορες επαγγελματικές συνεργασίες. Και παρά αυτά είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ακόμα δίπλα μου. Και συνεχίζουμε. Και γιατί, μάλιστα. Ναι, εντάξει, αυτό έχει να κάνει με σένα, δεν έχει να κάνει. Ναι. Είσαι καλό παιδί. Κάλλιστα όμως μπορεί να πει κάποιος ότι έμπλεξε και δεν στον αλήτη. Και ναι, είναι πολύ λογικό και πολύ εύλογο. Και το σέβομαι. Το είπε κάποιος. Σίγουρα θα το είπαν. Όχι κάποιος απομακρύνθηκε, τον έχασες κάποιους φίλους. Δεν άκουσα κάτι εγώ, αλλά ξέρω ότι σίγουρα και από γνωστούς ακούς. Ξέρεις τι συμβαίνει. Τι θα συμβούλευες λοιπόν σε ένα παιδί που ήταν στην ίδια θέση με σένα, που ήσουν εσύ το 2009. Αν έπρεπε να πεις κάτι. Δεν ξέρω τι θα συμβούλευα τόσο σε αυτόν ή τι θα συμβούλευα σε αυτούς που τον περιβάλλουν. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Τι εννοείς, τους φίλους του. Πόσο επηρεάζει το περιβάλλον μας βγαίνοντας. Ανεξάρτητα από το πόσο δυνατός είσαι εσύ. Και στο λέω αυτό γιατί εγώ είχα πολλές προτάσεις βγαίνοντας σε βαθμό που διασκορπίστηκα ένα διάστημα και παρά αυτά οι παρέες, οι περίεργες, οι παραβατικές ασκούσαν επιρροή. Και λέγανε αν αυτό συμβαίνει σε μένα, σκέψου κάποιος που δεν έχει το υποστηρικτικό περιβάλλον που έχω εγώ. Αυτές οι παρέες που είχες τότε τις ξαναβρήκες μετά, βγαίνοντας. Για ποιος λες τώρα. Ενώ κάποιους φίλους που κάνατε μαζί, ρε παιδί μου, ή κάνατε μια άγρια ζωή. Τους ξαναείδες. Ωραία το τοποθέτησες. Άγρια ζωή. Πώς θα το πω. Κοίτα. Δεν έχω κάτι με κάποιον άνθρωπο. Το θέμα είναι πόσο επιρροή μπορεί να ασκήσει κάτι και πόσο μπορεί να το διαχειριστώ εγώ. Αυτούς, ας πούμε, ήταν κάποια παρέα. Άλλοτε αποφεύγω, άλλοτε βρίσκομαι. Αλλά σίγουρα οι επαφές μου πλέον περιορίζονται στο επαγγελματικό κομμάτι. Ναι, ναι. Γιατί εκεί έχω εστιάσει, οπότε έχω αλλάξει ζωή τελείως. Εγώ σε ήξερα καλά και πριν μπει στη φυλακή. Και σε έβλεπα και έξω, είχαμε βγει πολλές φορές. Δεν είχα καταλάβει ότι είχες κάποιο πρόβλημα. Πώς το κρύβες? Το ίδιο έτσι. Ήσουν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Καλά, είμαι και βλάκας, δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν σε κατάλαβα. Ήσουν πολύ έξυπνος, πολύ αυθόρμητος, πολύ είχες πλάκα. Δεν φαινόσουν να έχεις κάποιο. Δεν ξέρω πώς θα έπρεπε να είμαι. Δεν ξέρω, εσύ, Θεοδωρή. Ανάλογα την ουσία που κάνεις κατάχρηση. Δεν σε είχα καταλάβει, δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα. Δεν θα έλεγα ότι είσαι ένας άνθρωπος συνηθισμένος. Ναι. Πώς το κρύβες? Δεν το κρύβα. Δεν το κρύβα. Απάντησε από την ερώτηση. Ναι, δεν το κρύβα. Απλά, κοίτα, εγώ γνωρίζω ποιος έχει πρόβλημα όταν κάτσω σε ένα τραπέζι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν κάτσουμε, και αυτό ίσως είναι και καλό, γιατί ειδικά στις επαγγελματικές συναντήσεις βοηθάει. Γνωρίζω ποιος, μπορώ να καταλάβω ποιος έχει πρόβλημα και ποιος δεν έχει. Ή ποιος προσπαθεί να κρύψει τι και από τη συμπεριφορά και από τον τρόπο που μιλάει. Εσύ ξεκίνησες ξαφνικά από το μηδέν, δηλαδή είπες τώρα. Βγήκα από τη φυλακή. Τι θα κάνω επαγγελματικά? Το έχεις σκεφτεί πριν? Είχες κάποιο πλάνο λίγο πριν βγεις να πεις ότι δεν τέρμα αυτό, θα ασχοληθώ με κάτι άλλο? Ή όταν βγήκες είπες κάτσε λίγο να ηρεμήσω να δω τι θα κάνω στη ζωή μου? Αυτό ακριβώς. Δεν σκεφτόμουν τίποτα επαγγελματικά. Το μόνο που σκεφτόμουν είναι ότι ήθελα ένα διάστημα να το περάσω χωρίς κανένα ρέθισμα. Πώς? Τι έκανες? Πήγα τρεις μήνες σε μία παραλία με μία σκηνή. Τι ωραία. Και ήταν τόσο ωραία. Ωραία, ναι. Και δεν έχω τον χρόνο να το ξανακάνω. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κάμπινγκ. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω έτσι όπως σετάρω τη ζωή μου τώρα. Αν θα έχω ποτέ. Τώρα τι κάνεις επαγγελματικά, δηλαδή πώς ζεις, πώς βιοπορίζεσαι? Τώρα έχω επενδύσει σε μια εταιρεία που διαχειρίζεται σκάφια αναψυχής. Τα αναδεικνύουμε, τα περνάμε σε ένα δίκτυο και προσπαθούμε να έχουμε όσο περισσότερο δηλαδή από το εξωτερικό. Ναι. Συμβάλλει ένα λιθαράκι και στον τουρισμό, γιατί με μια καινούργια πολιτική προσπαθούμε να διευρύνουμε το target group που έρχεται στο yachting και θέλω να πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Καλή Οπότε δουλειά θα τσιμπήσουμε μερικούς ακόμα από το εξωτερικό, να τους φέρουμε στην Ελλάδα και να ξοδέψουν ή να επενδύσουν στην Ελλάδα.